τον άνθρωπο, θα πρέπει να μείνω από μέσα. Μαζί σου. Δεν σου φαίνεται πως είναι μια πρώτη στάξη στην τεχνολογία. Γονεί σου είναι βραχνή. Το ξέρω. Πάντα ήθελα. Και το βρίσκεις στο στόμα, βγαίνεις έτσι έξω. Ναι, ναι, είναι σωστό. Άλλωστε εγώ είμαι προσωποποίηση της Ουγγλίας, η σφίξη της Αιγύπτου. Έχω αναλάβει να την αντικαταστήσω. Αρπάτησε με το πρώτο παιδί μου. Είναι φανερό. Από τον τρόπο που μιλά. Χάσε και τον αεροπλάνο σου με τον Πέτρο. Αυτό πια έμεινε εδώ απόψε και τα είπαμε. Αυτή η φόρμα είναι φαγωμένη. Ο Πέτρο είναι έλεγε πως έχει κάνει τον εαυτό σου ένα. Ένα τι. Ένα ενδιαφέρον θέμα και συζήτησε τα κουρία των ξενοδοχείων. Θαυμάσια. Είμαι πολύ χαρούμενη που τα ακούω. Γιατί να πλήρωνα διαφημιστή για τη δουλειά. Έλεγε πως τραβιέται με ξένους και ταξιδιώτες στο ξενοδοχείο του Πλάτους. Λέει ψέμα. Έχει χάσει τα μυαλά του. Είπε πως απόψε είχες πάει με έναν άντρα που η τοπική αστυνομία του έχει συστήσει να μείνει μακριά από το Blue Mountain. Λέει ψέμα. Όχι δά. Θα τα χάσω πολύ γρήγορα. Και πού αλλού θα μπορούσες να βρίσκεσαι τώρα, στην κατάσταση που είσαι και χωρίς δουλειά. Στο Μαϊάμι. Είναι 2:30 κιόλας. Ξέρω πολύ καλά τι ώρα είναι. Δεν έκανα τίποτα άλλο στις ώρες από το να κοιτάζω το ρολόι. Όλες όμως αυτές τις ώρες που ήμουν έξω, στους δρόμους, δεν ήξερες ούτε πού ήμουνα, ούτε με ποιον γυρνούσα. Όχι βέβαια. Και ωστόσο κοιμήθηκες. Έτσι δεν είναι. Όχι. Αυτή την όψη που έχεις η μητέρα σου πιστεύει, είσαι όμοια με το θάνατο. Τέτοια χάλια έχεις και εσύ να το ξέρεις. Όμοια με το θάνατο, σε ένα χώρο μας καρεμένο. Φυσικά. Ύστερα από 10 μήνες στην κλεισούρα, αυτήν από την ηλική ατμόσφαιρα, δεν μπορούσα να την διαγίνει, παλιά, περιζήτη την ύπαρξη που ακτινοβολούσε. Ξέχασε πια αυτή την φωτεινή ύπαρξη και ξαναγύρισε στη γη. Τράβηξέ με λοιπόν, κάτω στη γη, αν το μπορείς βέβαια. Μίλησα ακόμα και με τον γιατρό. Ανησύχησε όταν του είπα πόσο πολύ τριχνάς έξω. Τι είπα, είπε ότι οι στήτων πνευμόνων μπορούν να γιατρευτούν, αν τους δώσεις εσύ την ευκαιρία. Είμαι ανήσυχος άνθρωπος, μητέρα. Έχω ανάγκη να εκφραστώ. Δεν μπορώ να μένω μέσα συνεχώς. Η ενεργητικότητά σου κρατάει παράλληλη θέση. Εσύ νομίζεις πως μπορείς να κάνεις πιο πολλά πράγματα από εκείνα που αντέχεις. Δεν μπορώ, λες. Σε μεθυσμένη και άρρωστη, παιδί μου. Δεν μπορώ να κάθομαι εδώ. Να γυαλίσω τα νύχια μου, να βουτήσω τα μαλλιά μου και να περιμένω τη Δευτέρα παρουσία. Αυτό δεν θέλετε να με συμβουλεύσετε εσύ και ο γιατρός. Όχι. Χαίρομαι γι' αυτό. Ο Πέκνον, πιστεύω ότι θα ήθελε να σε παντρευτεί ακόμα και τώρα. Αξανάπτυξη τα λειτουργά σου, βέβαια. Ο Πέκνον δεν αντιπροσωπεύει το μέλλον που ονειρεύομαι για τον εαυτό μου. Θυμάμαι που έλεγες το ίδιο πράγμα και πριν 10 χρόνια. Και ακόμα το πιστεύω. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο μέλλον και στο παρελθόν. Και αυτό το ξέρω. Το παρελθόν συνεχώς αυξάνει και πληθαίνει σε βάρος του μέλλοντος. Διασχίσαμε το Μερίδιο. Και αγοράσαμε ένα τύπο του Μπίλμπο. Έχει μέσα την αγγελία. Κοίταξε. Άκουσε το. Αντέσμευε. Στη διάθεσή σας. Ναι, ναι. Είσαι ελεύθερη και διαθέσιμη. Πρωταγωνίστρια. Με καταπληκτικό ταλέντο, 27 ετών. Ξαρτιά. Ελκυστική. Έχει και μια ανασύγκριτη καρταρόπα. Γράψατε. Τηλεγραφήσατε. Gloria Green. Blue Mountain. Blue Mountain. Πώς σου φαίνεται αυτό? Είναι γεμάτο ψευτιές. Όχι, δεν είναι. Είναι. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να μάθεις να ξεχωρίζεις την αλήθεια από το ψέμα. Δεν είσαι 27 χρονών, Μπέση. Κοντεύεις στα 32. Δεν φαίνομαι όμως τόσο. Φαίνεσαι. Κανείς δεν το παραδέχεται. Με ποιο τρόπο θα θέλεις να το παραδεχτούν για να σε πείσουν. Θα θέλεις να βγαίνουν και να σε φωνάξουν στον δρόμο. Θέλεις να μου σπάσεις την αυτοπεποίθηση. Να με κάνεις να νιώθω λιγότερο εξοπλισμένη. Πέρασα κι εγώ άσχημες ώρες. Σαν τον καθένα που βγαίνει στο θέατρο. Αλλά δεν είμαι χαμένη. Δεν το νομίζεις. Ώστε αυτό λοιπόν νομίζεις ότι είμαι. Κάθε σε αυτό το ξεχαρβαλωμένο καναπέ κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Μα το Θεό. Τα μάτια σου μοιάζουν με μια αλόκοτη μεζούρα, παίρνοντας προσεκτικά μέτρα για το φέρετρό μου. Αλλά πώς τόσο θα σε γελάσω. Θα σου ξεφύγω.
ματιά. Το πρόσωπό σου καίει από τον πυρετό. Κοίταξε το φόρεμά σου, πώς είναι κουβεντιασμένο. Τι με νοιάζει για αυτό. Δεν δίνω δεκάρα. Πού είναι σωστά. Η μέση. Η πόδρα είναι όλη ξυλωμένη και κρέμεται. Αυτό διορθώνεται. Υπάρχουν όμως και πράγματα που δεν μπορούν να διορθωθούν. Το κάθε τι μπορεί να διορθωθεί. Είναι μονάχα ζήτημα χρόνου. Α, έτσι λοιπόν. Εγώ μένω κατάπληκτη γιατί προτάθε τόση αισιοδοξία. Φυσικά. Όταν οι άνθρωποι πεινάνε, δυσκόλουν στο μάτι του με αισιοδοξία. Όπως ακριβώς γίνεται με το νερό και με τα χόρτα. Τα τρώνε και έχουν την ψευδέστηση πως πήραν ένα πλούσιο γέρι. Αύριο θα τις αυρίσεις. Όχι. Τότε τι σκεφτώσου. Ότι πολύ σύντομα θα προσθεθώ σε ένα θείασο και θα έχω έναν υπέροχο ρόλο σε μια παράσταση του Broadway. Βλέπεις. Είμαι καλλιτέχνης, μητέρα. Έχω ανάγκη να εκφραστώ, να εκδηλωθώ. Δεν μπορώ να κρατάω μέσα μου το πάθος. Τι τρόπος έχει να τις σκεφτώσεις με την αλήθεια. Είναι μια κραυγή. Βαθιά μέσα τη ψυχή. Το πουλί του καιρού λέει πως η βροχή θα εξακολουθήσει για πάντα. Ένα αγόρι κάποτε μ' άρεσε αυτόν τον τόπο και αυτό το αγόρι ήταν ο Ρεντ Άλισον. Γκρεμίστηκε κι αυτός από τα αγόρια και του κόψαν τα δυο του πόδια. Αυτός έχασε λιγότερα από αυτά που έχασα εγώ. Και τι έχασες εσύ. Τα φτερά μου. Τα φτερά στα παπούτσια. Του χορού. Για σπαράλογα πέσει. Και δεν τα έχασα μόνο μιας, ξέρεις. Λίγο, λίγο. Όπως ακριβώς γινόταν την Ελλάδα. Τάνιωση και βροχή ενός παιδιού. Δεν θυμάμαι πια. Έχει περάσει καιρός. Ούτε κι εγώ είχα κάτι τέτοιο ποτέ.